Καλημέρα σας και καλή χρονιά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με μεγάλη αισιοδοξία, με μαχητική αγωνιστική διάθεση, με γνώση πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα όμως να βαδίσουμε. Αλλά στο τέλος θα φτάσουμε νικητές, πατώντας καλά στα πόδια μας, στο πρόγραμμά μας, στην καθημερινή δράση, στις εκτιμήσεις του κόμματός μας. Ασυμβίβαστα, κόντρα στην απογοήτευση που σήμερα υπάρχει. Αγωνιστικά, κόντρα στη μυρολατρεία. Γνωρίζοντας πως όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι, νέοι και νέες, άνεργοι, φτωχοί αυτοαπασχολούμενοι της πόλης και της υπαίθρου μπορούν να δουν μέσα από την πείρα τους πως σήμερα, αν θέλουμε να μιλάμε για σύγχρονα δικαιώματα για τη λαϊκή πλειοψηφία, πρέπει να λυθεί μια βασική αντίφαση. Ποια είναι αυτή? Ότι ενώ αναπτύσσονται όλο περισσότερο η επιστήμη, η έρευνα, η ίδια η παραγωγή, μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στο πώς θα μπορούσε να ζει ο λαός μας και στο πώς τελικά ζει. Γνωρίζοντας πως τη μεγάλη δύναμη την έχει στα χέρια του ο ίδιος ο λαός, όταν είναι οργανωμένος, όταν είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τη δική του εξουσία, όταν έχει φτιάξει τη δική του κοινωνική συμμαχία, της πάλης και της σύγκρουσης με αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, με τις κυβερνήσεις του, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους μεγάλους ομίλους, να διεκδικήσει τον πλούτο που σήμερα παράγεται και που είναι τεράστιος και τον τσεπώνουν μόνο μια κούφτα μέτοχοι που ούτε ξέρουν τι έχουν. Γνωρίζοντας πως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις μπορεί να δώσει μόνο η σύγχρονη επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ. Γιατί οι καινοτόμες παραγωγικές δυνατότητες των καιρών μας απαιτούν και νέες καινοτόμες σχέσεις παραγωγής. Αυτό τον δρόμο χαράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτή την πρόπτικη παλεύει το σοσιαλισμό, την οργάνωση δηλαδή της κοινωνίας, της οικονομίας, απελευθερωμένες όμως από τα δεσμά της καπιταλιστικής εξουσίας και μεγάλης ιδιοκτησίας. Υποταγμένες στο στόχο της λαϊκής ευημερίας, της κατάκτησης υψηλότατου επίπεδου ζωής δικαιωμάτων όπως αντιστοιχεί στις δυνατότητες της εποχής μας. Απαλλαγμένες δηλαδή από την ίδια την πηγή των προβλημάτων τους. Πώς μπορεί, παραδείγματος χάρη, να αντιμετωπιστεί η υψηλή ανεργία που υπάρχει στη Δυτική Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, αν δεν αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας? Σήμερα όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Επενδύσεις οι καπιταλιστές κάνουν μόνο εκεί που έχει κέρδος. Τους κλάδους που δεν αποφέρουν το προσδοκόμενο για αυτούς κέρδους, τους τρώει τελικά η μαρμάγκα. Έτσι δημιουργούνται οι τεράστιες ουρές της ανεργίας. Έτσι πολύτιμο και έμπειρο δυναμικό, επιστημονικό, τεχνικό δυναμικό που έχει η χώρα μας μένει εντελώς αναξιοποίητο ή οδηγείται στη μετανάστευση. Η καπιταλιστική ανάπτυξη έχει έρθει, αλλά δεν φέρνει μαζί της επιστροφή σε ικανοποιητικούς ρυθμούς για μισθούς και συντάξεις. Δεν φέρνει μειώσεις έως και κατάργηση φόρων για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, εξασφάλιση δωρεάν υγείας, παιδείας, πρόνοιας για όλους.
Τα ακριβώς αντίθετα συμβαίνουν, γιατί τα ακριβώς αντίθετα συμφέρουν την καπιταλιστική κερδοφορία. Έτσι, για παράδειγμα, αντί να διευρύνεται η δημόσια, η κοινωνική ασφάλιση, η δωρεάν υγεία για όλους, η κυβέρνηση φέρνει νόμο για την οριστική κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης. Ακολουθεί, βλέπετε, τα χνάρια της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ρίχνοντας το τζόγο κυριολεκτικά τις όποιες παροχές σε υγεία, πρόνοια, προστασία και ασφαλώς την ίδια τη σύνταξη. Δεν ωφελείται προφανώς ο λαός μας, αλλά κερδίζει η εργοδοσία, οι τράπεζες, τα κοράκια της υγείας και της ιδιωτικής ασφάλισης. Αντί εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί δουλειά για όλους με κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ, η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ, μαζί με όλη τη συνδικαλιστική μαφία που ελέγχει τη ΓΕΣΕΕ, συμφώνησαν εκ νέου πάγωμα μισθών, όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Και μη μας πουν οι κυβερνώντες για την κοροδία των 50 ευρώ που ανακοινώθηκαν μόλις χτες σε βάθος μάλιστα τριετίας. Δεν ωφελούνται προφανώς οι εργαζόμενοι, αλλά κερδίζουν οι εκμεταλλευτές, διατηρώντας μισθούς καθυλωμένους για τα επόμενα χρόνια και βλέποντας τα δικά τους κέρδη να εκτοξεύονται. Αντί εδώ και τώρα να προστατευτεί η πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας, δρομολογούνται χιλιάδες πληστηριασμοί, γιατί αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντα των τραπεζιτών. Έτσι σχηματίζεται το ψηφιδωτό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Έτσι διαμορφώνεται το περίφημο φιλικό επενδυτικό κλίμα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ψηφιδωτό της βαρβαρότητας ολοκληρώνουν οι επικίνδυνες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η εμπλοκή της Ελλάδας στους βρώμικους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιασμοί που βασικό του στόχο έχουν να αναχαιτήσουν την αντίστοιχη επιρροή άλλων ισχυρών κρατών, όπως της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν στην περιοχή. Οι λαοί έχουν μόνο να χάσουν από αυτή την πολιτική. Οι αστικές τάξεις μόνο κερδίζουν. Και η άρχουσα τάξη της χώρας μας και οι κυβερνήσεις της χώνονται με λύσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς για να αποσπάσουν ωφέλη από τη λία που διακυβεύεται. Ο ενεργειακός πλούτος, τα αντίστοιχα εμπορικά ενεργειακά περάσματα αποτελούν το μήλον της έριδος για μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα, τα αντίστοιχα κράτη τους, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έχει στρατευθεί στο στόχο των ΗΠΑ να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από τη Ρωσία. Αυτό πυροδότησε και την υπογραφή του EastMed που από κοινού υπέγραψαν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Ορισμένες φορές μας κατηγορούν για τη γλώσσα μας, ότι είναι, λέει, ξύλινη, ότι, ας πούμε, η λέξη λικοσυμμαχία, ιμπεριαλισμός, είναι κάπως δύσπεπτη. Αλήθεια, πώς θα περιέγραφε κανείς την εξέλιξη με την υπογραφή του EastMed, όταν η Ελλάδα μέσω της υπογραφής της παίρνει θέση στη διαμάχη, παραδείγματος χάριν στη διαμάχη του Ισραήλ με το Λίβανο, με την Παλαιστινιακή Αρχή για την ΑΟΣ στην εκεί περιοχή. Πώς θα περιέγραφε κανείς αυτές τις συμμαχίες, όταν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας
παραβιάζονται από την Τουρκία, η οποία δρά στην Ανατολική Μεσόγειο ως νατοϊκή δύναμη και το ΝΑΤΟ απαντά λίγο πολύ πως δεν τρέχει και τίποτα με την τουρκική προκλητικότητα ή ότι δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις για το ότι οι σχέσεις τους, λέει, είναι οι πιο ισχυρές από ποτέ και ότι ήταν σούπερ, φανταστική η επίσκεψη Μητσοτάκη στον Τραμπ. Δεν σταματάνε εδώ τα παραδείγματα και προφανώς δεν είναι οι λέξεις το ουσιαστικό θέμα. Αλλά ειλικρινά λέμε ότι αν κάποιος πιστεύει ότι από αυτό το μήλο των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων, θα βγει κερδισμένος ο ελληνικός λαός, οι άλλοι λαοί της περιοχής, ότι θα βγουν κερδισμένοι οι λαοί αν στρατευτούν πίσω από τις κυβερνήσεις τους και τους διεθνείς τους συμμάχους, καλύτερα του λέμε να αλλάξει το πλευρό που κοιμάται. Πολύ περισσότερο που εδώ τα πράγματα όσο πάνε καίνε όλο και περισσότερο και η φωτιά φτάνει στο σπίτι σου χωρίς καλά-καλά να το καταλάβεις. Και η φωτιά έρχεται όλο και πιο κοντά όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε μπροστά στον Τραμπ την εκτέλεση του Ιρανού αξιωματούχου στο έδαφος μάλιστα τρίτης χώρας. Η φωτιά έρχεται όλο και πιο κοντά όταν η Ελλάδα μετατρέπεται σε αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με βάσεις από την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη. Αυτές οι βάσεις είναι σήμερα τα ορμητήρια των βομβαρδισμών που δημιουργούν τις στρατιές των μεταναστών και προσφύγων. Οι βάσεις όμως είναι και ο στόχος πιθανών αντιπίνων. Όπως ακριβώς το ομολόγησαν πρόσφατα αξιωματούχοι του Ιράν, όπως το έχουν πει δημόσια πριν αξιωματούχοι της Ρωσίας. Οι ελληνοαμερικάνικοι, στα λόγια αμυντική συμφωνία που φέρνει σε λίγες μέρες η κυβέρνηση στη Βουλή, πρέπει να ακυρωθεί. Γιατί με τη νέα συμφωνία Ελλάδας ΗΠΑ παραχωρούνται και με τη βούλα, αφού τα εγγένεια ήδη έχουν γίνει, νέες βάσεις, νέες υποδομές στο ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αποκτούν τη δυνατότητα να δημιουργούν όποτε χρειαστεί το δικό τους παράρτημα σε κάθε ελληνικό στρατόπεδο. Το κείμενο της συμφωνίας με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες περιγράφει τον ρόλο που αναλαμβάνει η Ελλάδα στα επιθετικά σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ακόμα πιο ανατριχιαστικά είναι τα σενάρια που έχουν διαρρεύσει τα τελευταία χρόνια και για τον Άραξο που προετοιμάζεται για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ. Ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει από την τσέπη του τα πάρε δώσε των φωνιάδων με βάση τη συμφωνία για τις βάσεις. Στη συμφωνία προβλέπεται ακόμα και απαλλαγή από τα τέλη που πρέπει να καταβάλουν για προσγειώσεις, ελιμενισμούς, ακόμα και για εργασίες επέκτασης, συντήρησης των νατοϊκών υποδομών. Σε τιμή ευκαιρίας που λένε, στο βασικό, στην παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας, στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, δεν υπάρχει ούτε κύχα αντίρρησης από τα άλλα κόμματα. Τόσο η κυβέρνηση, όσο και το ΠΑΣΟΚ με τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τη μορφή του ΚΙΝΑΛ, είναι δεδομένοι υποστηρικτές των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών. Είμαστε σίγουροι ότι τις επόμενες μέρες θα υποστούμε νέα πλήση εγκεφάλου για το πόσο θετικά μπορούν να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν
αυτή η συμφωνία να λειτουργήσει για τις βάσεις, για το πόσο μας προστατεύουν από την Τουρκία δίπλα και άλλα τέτοια σχετικά που τα ξέρετε. Τα ψέματα των Αμερικάνων και των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και άλλων κομμάτων πρέπει να πάρουν απάντηση τώρα. Οι βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι πηγή κινδύνων και όχι ασπίδα προστασίας. Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν καλμάρουν, αλλά τροφοδοτούν την επιθετικότητα της Τουρκίας. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τα ελληνικά σύνορα. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θεωρούν το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο και προετοιμάζουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδια διχοτόμησης, συνεκμετάλλευσης θαλασσίων περιοχών, καταπατώντας κυριαρχικά δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βαρύνεται με τεράστιες ευθύνες, καθώς και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση δίνει το αριστερό άλοθη που χρειάζεται αυτή η πολιτική της πιο βαθιάς εμπλοκής στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες που δεν μπορεί να τις προσφέρει η Νέα Δημοκρατία. Ως κυβέρνηση αναδείχθηκε σε προτιμόμενο εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγλυφε τον Τραμπ, ανέλαβε και έγινε στρατολόγος του ΝΑΤΟ, όπως έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών για τα Δυτικά Βαλκάνια. Επί ημερών του δημιουργήθηκαν οι βάσεις που προβλέπονται στην Ελληνοαμερικάνικη για αυτή τη συμφωνία. Δεν μπορεί να ξεχνάει ο ΣΥΡΙΖΑ πως στελέχη του έκοβαν κορδέλες ανά την Ελλάδα μαζί με τον Αμερικάνο πρέσβη. Τώρα, ως αξιωματική αντιπολίτευση, αναλαμβάνει εκ νέου να ξεπλύνει τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, επιλέγοντας να σηκώσει τη σημαία των ανταλλαγμάτων, λέγοντας πως αφού η ΗΠΑ δεν εγγυώνται την ασφάλεια της Ελλάδας, τότε να ανασταλεί προφανώς και όχι να ακυρωθεί η συμφωνία για τις βάσεις. Αναπαράγει στο όνομα της προόδου το ανιστόρικο, το ανεδαφικό δόγμα στο οποίο στηρίζονται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου, πως αν η Ελλάδα είναι το καλό παιδί των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ, τότε θα έχει εξασφαλισμένα σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το δόγμα έχει χρεοκοπήσει πανηγυρικά και οριστικά και μάλιστα αυτό φαίνεται από τις τελευταίες ιδιαίτερα εξελίξεις. Ποτέ το ΝΑΤΟ ή η ΗΠΑ δεν προστάτεψαν το λαό. Από πουθενά δεν προκύπτει πως ειρήνη και ασφάλεια για τους λαούς περνάει μέσα από τις δολοφονικές μηχανές των ιμπεριαλιστών. Ενώ έχει σημασία να πούμε και το εξής. Η περίοδος κατά την οποία αναβαθμίστηκε η στρατιωτική παρουσία των Αμερικάνων στην Ελλάδα μέσω των βάσεων και άλλα ταυτίζεται ακριβώς με την περίοδο αναβάθμισης και της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών της περιοχής. Όλα αυτά τα προσπερνάει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα. Μάλιστα, τις ιδιαίτερες υπηρεσίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη σφίξη ιδιαίτερα των σχέσεων με τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό αναγνωρίζει η ίδια η κυβέρνηση του Τραμπ αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Τους απομένουν σήμερα μόνο διάφορα υποκριτικά πραγματικά κλαψουρίσματα για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την υφαλιότητα, την ψυχραιμία και άλλα γλυκανάνατα που δεν οδηγούν πουθενά αλλά δεν πείθουν και κανέναν. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη μας με αιτήματα στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που δείχνουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα άλλα κόμματα του συστήματος, διεκδικώντας να ανατραπεί, να μην ψηφιστεί η νέα Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, να κλείσουν όλες οι βάσεις, να κλείσει ιδιαίτερα η βάση της Σούδας, να μην φύγουν
ελληνικά στρατεύματα εκτός συνόρων για τη Λιβύη και τη Σαουδική Αραβία, όπως υποσχέθηκε χτες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να δυναμώσει η πάλι η αλληλεγγύη των λαών ενάντια στον πόλεμο. Να φύγει η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά με το λαό αφέντη στον τόπο μας, με την εξουσία στα δικά του χέρια. Μόνο μια τέτοια εξουσία, μια τέτοια διακυβέρνηση μπορεί να κάνει ισότιμες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου, με όλους τους λαούς στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους. Μόνο έτσι η χώρα μας, ο λαός μας θα σταματήσουν να είναι απομονωμένοι, γιατί μέσα στο ΝΑΤΟ η χώρα στερείται τη δυνατότητα να συνάπτει σχέσεις με άλλες χώρες. Γιατί μέσα στο ΝΑΤΟ είναι η χώρα και ζούμε από τη διαρκή απειλή συνεχώς και συνεχώς μιας ανάφλεξης στην περιοχή με απρόβλεπτες συνέπειες. Γιατί μέσα στο ΝΑΤΟ είναι που δεν θεωρούνται δεδομένα τα σύνορα. Γιατί μέσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε, η Κύπρος οδηγείται σε διχοτομική λύση που δεν νομιμοποιεί την εισβολή και κατοχή του 40% του νησιού από την Τουρκία. Σήμερα είναι που παίζονται στα ζάρια των σκληρών ανταγωνισμών τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Με δεδομένο λοιπόν το νατοϊκό πλαίσιο και την επιτήρηση από τους Αμερικάνους, τίθεται στο λαό μας, ακούστε το παρακαλώ αυτό, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι το νούμερο ένα στα κανάλια. Τίθεται στο λαό μας λοιπόν το πλαστό δίλημα, συμβιβασμός και συνεκμετάλλευση ή κάποια πολεμική εμπλοκή με την Τουρκία. Εμείς τους λέμε, κάθε πλευρά αυτού του διλήμματος είναι εξίσου επικίνδυνη για την ειρήνη, για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αφενός, γιατί ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη αφορμή για να πλασαριστεί το μοντέλο συνεκμετάλλευσης που θα σημάνει εκχώρηση νέων κυριαρχικών δικαιωμάτων για την Ελλάδα, αφετέρου, γιατί ο συμβιβασμός που μπορεί να επιτευχθεί προς στιγμήν θα αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ καπιταλιστικών κρατών, μονοπωλιακών ομίλων, σε ένα περιβάλλον όλο και πιο αυξημένων συγκρούσεων, που ακόμα και η δίθεν ακλόνητες συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ τις κάνει να τρίζουν. Δεν θα είναι δηλαδή συμφωνία μεταξύ των λαών στη βάση των πραγματικών αναγκών τους, αλλά θα είναι συμφωνία μεταξύ ληστών που διψάνε για ακόμα μεγαλύτερη λία. Ένας επώδυνος συμβιβασμός προετοιμάζει τον επόμενο σκληρό γύρο της μοιρασιάς. Φίλες και φίλοι, η πραγματικότητα φωνάζει. Καπιταλιστική ανάπτυξη σημαίνει κατεδάφιση κοινωνικών συλλογικών δικαιωμάτων, εμπλοκή σε σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μόνο χορταίνει η άρχουσα τάξη. Το μάρμαρο πάντα το πληρώνει ο λαός. Και αν η κυβέρνηση είναι προκλητική, υπερασπίζοντας την πολιτική τους ως κανονικότητα, η υποκρισία των άλλων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, βγάζει μάτι. Ακόμα και τώρα που η καπιταλιστική ανάπτυξη πετάει από πάνω της και τα τελευταία φτιασίδια, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα διαφημίζει ότι αυτή η ανάπτυξη μπορεί να είναι δίκαιη, λέει. Ξέρει καλά η κυβέρνηση, η εργοδοσία, το ίδιο το αστικό κράτος, ότι αυτή η πολιτική που στείλει κάθε μέρα όλο και περισσότερο τους πολλούς για να ταΐζονται οι λίγοι, δεν μπορεί να περπατήσει εύκολα. Προκαλεί αντιστάσεις, θα προκαλέσει αύριο μεγαλύτερες. Γι' αυτό επιστρατεύεται η ένταση της κρατικής καταστολής. Εντείνεται η εργοδοτική τρομοκρατία σε χώρους δουλειάς.
μετά τη θέσπιση ακόμα και πιο ασφιχτικών όρων από αυτούς που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για την προκήρυξη της απεργίας, μετά το εκτεταμένο φακέλωμα συνδικαλιστών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων που ψήφισε εδώ αυτή η κυβέρνηση, μαζί με την εμπέδωση του δόγματος νόμος και τάξη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Αλήθεια, οι συνταξιούχοι που έχουν δεχτεί πάνω από 10 περικοπές στα αντίστοιχα 10 χρόνια από τις πορείες τους ταλαιπωρούνται. Τα μικρομάγαζα κλείνουν από τις διαδηλώσεις ή από τα εμπορικά μεγαθύρια. Ταλαιπωρία για τους πολλούς είναι οι διαδηλώσεις ή τα κακοσυντηρημένα ελάχιστα μέσα μαζικής μεταφοράς και το κόστος μετακίνησης για τους εργαζόμενους. Το ξαναλέμε και από εδώ. Τα σχέδια να μπουν οι λαϊκές διαδηλώσεις στο γύψο δεν θα περάσουν. Θα τα ακυρώσει στην πράξη ο ίδιος ο λαός. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για την οργάνωση της πάλης, της διεκδίκησης για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που αποσχολεί τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, τη νεολαία. Από κάθε θέση και από κάθε πόστο στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης κεφαλαίου. Αυτό κάνουμε και από τη θέση της Δημοτικής Αρχής στην Πάτρα με τον κομμουνιστή δήμαρχο τον Κώστα τον Πελετίδη. Ό,τι και να κάνουν οι αντίπαλοί μας, όποια βρωμιά κι αν σκαρφιστούν, θα πέσει στο κενό. Ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι μαραθώνιος. Κρινόμαστε και θα κριθούμε από την ικανότητά μας ως κόμμα και με ετοιμότητα και με πράξεις να βρισκόμαστε στη σωστή θέση κάθε στιγμή, εκφράζοντας τα συμφέροντα της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας έξω από την αγκαλιά της αστικής τάξης, στείνοντας εμπόδια στην ενσωμάτωση, στην παραπέρα αντιδραστικοποίηση. Γιατί πρόοδος σήμερα σημαίνει πάλι για την εργατική, τη λαϊκή εξουσία, για το σοσιαλισμό. Ανοίγοντας δρόμο με την πραγματικά επαναστατική μας στρατηγική, την πρωτοπόρα επεξεργασία της εκτιμήσεις μας με την πρωτοπόρα μας δράση όλων των κομμουνιστών και κομμουνιστριών, όλων όσων συμπορεύονται μαζί μας στις μαζικές οργανώσεις όλου του λαού και της νεολαίας. Η δράση μας σήμερα μπορεί να δημιουργεί ρογμές. Κανείς δεν πρέπει να το υποτιμάει αυτό. Αλλά αύριο θα φέρει και σεισμούς λυτρωτικούς. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Καλή χρονιά, με ελπίδα και αισιοδοξία ότι δεν θα είναι πολύ αργά που θα κάνει πράξη το θα γίνει πράξη το όραμα τόσων και τόσων γενιών με τη λαϊκή αφύπνιση οριστικά και αμετάκλητα αυτή τη φορά. Γεια σας, καλά να περάσουμε σήμερα, καλούς αγώνες από αύριο.